είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Στρατηγέ, την καλημέρα μας. Καλή χρονιά να έχετε με υγεία πάνω απ' όλα. Με υγεία. Καλή χρονιά, καλημέρα κύριε Κολλή, επίσης. Να πάρω αφορμή από τα σημερινά πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου, επάνω και στα δικά σας άρθρα και στην ομιλία την οποία κάνετε και η οποία είναι, θα έλεγα, βαρισίμαντη, και καλό θα είναι και το πιστεύω απόλυτα, δηλαδή, ότι την βλέπουν και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται και με την εξωτερική μας πολιτική και διαβάζουν, αλλά και από την άλλη προσπαθούν τουλάχιστον να τηρήσουν κάποια προσχήματα, γιατί τώρα τελευταία βλέπω ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου, πολύ χαλαρότητα γύρω από αυτό το θέμα μετά τη διακήρυξη των Αθηνών. Έβλεπα λοιπόν σήμερα το πρωί την πολύ μεγάλη ανησυχία που εκφράζουν από την πλευρά τους οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου τους όσον αφορά τα F-16 μπλοκ τα δικά μας και το ότι λέει η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή την κυριαρχία επάνω από το Αιγαίο. Δεν το κατάλαβα, δηλαδή, δεν βρισκόμαστε στο σπίτι μας και ανησυχούν οι ίδιοι. Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα τους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε μας λίγο στο πνεύμα αυτών των ανθρώπων, γιατί υπογράψαμε και μία διακήρυξη εδώ. Κύριε Κολλή, η Τουρκία όλα τα κρίνει με βάση την στρατιωτική ισχύ και το κάνει αυτό. Είναι στο DNA τους αυτό. Δηλαδή, αυτή η προσπάθεια του Ερντογάν να μας προσεγγίσει είναι λογικό. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση στις προμήθειες των F-16 και να προλάβει το γεγονός ότι έχει προβάδισμα η ελληνική πολεμική αεροπορία. Μάλιστα. Το ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι μπροστά και υπάρχει ανησυχία, το λένε οι Τούρκοι αναλυτές κοντά στον Ερντογάν και το έχουμε πει και στις εκπομπές σας και πέρυσι. Ναι. Λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο ο Ερντογάν το έχει πει και ο ίδιος, αλλά και ο αρχηγός του ναυτικού έχει πει ότι η Ελλάδα μας έχει φτάσει και στα σκάφη επιφανείας, στα πολεμικά πλοία, και θα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα μπρος. Και έχει λεχθεί και από τους ειδικούς ότι πρέπει να προλάβουμε την Ελλάδα. Και ακριβώς το θέμα των F-35 που συνδέθηκε με τα F-16 έχει και αυτή τη διάσταση. Δηλαδή, στην ουσία, προκειμένου η Τουρκία να εγκρίνει την επέκταση του ΝΑΤΟ, την διεύρυνση του ΝΑΤΟ και να μπει η Σουηδία, συνέθεσε και την προμήθεια των F-35 με αυτά των F-16, των ελληνικών F-35, προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί βλέπουν ότι όπως πάει έτσι, στο καθαρά επιθετικό όπλο που είναι το αεροπορικό, η Ελλάδα έχει ένα προβάδισμα ανησυχητικό για την Τουρκία. Νομίζω ότι η επισκέψη της Μπλίνκεν στην Ελλάδα και Τουρκία αποκάλυψαν πολλά στοιχεία. Πέστε μου, σας παρακαλώ, στρατηγέ μου, συγγνώμη σας διακόπτω. Ο Μπλίνκεν τι συζήτησε με το Μητσοτάκη στα Χανιά? Τι μπορεί να συζήτησε, δηλαδή? Τι, την οριστικοποίηση της συμφωνίας της αγοράς των F-35 που το έχουμε και το τυρανάμε 2 χρόνια? Τι ακριβώς έκανε? Εκεί πέρα αυτό που μπορούμε να ξέρουμε είναι αυτά που έχουν αποκαλυφθεί από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Δηλαδή τα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας και τη Γάζα, τα θέματα του F-35, ή ακόμη και αυτό που είπανε, το θέμα της, που έχει γραφτεί από κάποιους, της συνεννόησης Ελλάδας-Τουρκίας όσον αφορά την ΑΟΣ για την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, μάλιστα. Εντάξει, η Τουρκία, η Αμερική είναι πολύ γνωστό αυτό και δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε ότι θέλει να δείχνει πάντα το τυράκι στην Τουρκία, έτσι ώστε να μην στραφεί εντελώς προς τα ανατολικά, που καλά, έχει φύγει από το δυτικό στρατόπεδο και από το ΝΑΤΟ, θα το πάρουν χαμπάρι. Συγγνώμη, αλλά έτσι θα γίνω εντελώς πεζοδρομιακός. Αναγουλιάσαμε πλέον με αυτό το τυράκι και με τη στάση των Αμερικανών και τα λοιπά. Τι δεν καταλαβαίνουν δηλαδή οι Αμερικανοί που το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος? Κοιτάξτε, στην Αμερική υπάρχουν 2 τάσεις. Υπάρχει αυτή, κάποιοι παλιοί γραφειοκράτες του Υπουργείου Εξωτερικών, State Department, οι οποίοι είναι αυτοί είναι που φοβούνται πολύ το θέμα, οι διπλωμάτες που φοβούνται την απόκληση της Τουρκίας από το δυτικό στρατόπεδο. Ναι. Και υπάρχει και η στρατηγική πλευρά, η οποία είναι πιο σκληρή. Ήδη υπάρχουν και νομοθέτες τώρα που προτείνουν πλέον να λάβουν πολύ σκληρά μέτρα έναντι της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία πλέον παίζει με την Αμερική. Δηλαδή δεν θεωρείται σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, αλλά πλέον τη χρησιμοποιεί την Αμερική. Και έχω γράψει και πρόσφατα ένα άρθρο
για την, ότι η Τουρκία και το δόγμα της Γαλάτης Πατρίδας σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Μεσόγειο αποτελεί απειλή για την Αμερική και, την, και τη Δύση, γιατί θυμίζω ότι στη Μαύρη Θάλασσα, πολύ πριν από περίπου 1,5 μήνα, θυμάμαι 17 Νοεμβρίου, είχε δηλώσει ο, ο διοικητής των ναυτικών δυνάμεων, δεν θέλουμε την, το ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ στην, στο, στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή ανήκουστο. Επίσης είχαμε δηλώσεις που όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, που ο Ερντογάν είπε τι θέλουν τα αμερικάνικα αεροπλανοφόρα στην περιοχή μας. Ακουδώ τώρα. Και, και ενοχλούνται και καταφέρονται. Τι σημαίνει ενοχλούνται, δηλαδή. Τι ζητάνε οι, οι Αμερικανοί στο Αιγαίο, άρα όλη αυτή η περιοχή που ορίζεται σε αυτό το πλαίσιο, το ναυτικό, το θαλάσσιο, όπως προσδιορίσα και τελειώνω, δηλαδή Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, που στην ουσία είναι το δόγμα της Γαλάτης Πατρίδας, είναι. Πρέπει ενάντια της Αμερικής. Αυτό πρέπει να το πάρει χαμπάρι η Αμερική και σιγά σιγά να σκέπτεται μια Τουρκία εκτός ΝΑΤΟ. Μάλιστα, μια Τουρκία εκτός ΝΑΤΟ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η εκτίμηση και αξιολόγησή σας γύρω από την υπόθεση της Αλεξανδρούπολης, που ακόμα οι Έλληνες δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει Αλεξανδρούπολη στον γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό χάρτη. Είναι αγκάθι στο μάτι της Τουρκίας. Η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ μεγάλο αγκάθι στο μάτι της Τουρκίας. Απλώς θέλω να πω ο μεγαλύτερος θεωρητικός και αυτός στην ουσία που είναι, αυτός που προσδιορίσε το δόγμα που ακολουθεί τώρα του στρατηγικού βάθους, ο Ερντογάν, αν και τον εξοβέλησε, μιλάω για τον Νταβούτογλου, που ήταν υπουργός εξωτερικών, καθηγητής πανεπιστημίου, υπουργός εξωτερικών και μετά πρωθυπουργός. Ναι. Λοιπόν, μέχρι που τον έδειξε, στην ουσία τον απέμπτυψε ο Ερντογάν το 2014, αν θυμάμαι. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, αυτός. Θυμάμαι η πρώτη άσκηση που είχε γίνει με κάποιους Αμερικάνους εδώ στην, στην Ξάνθη, με αφορμή αυτό, ακόμη και αυτός που θέλω να πω έχει μια βαρύνουσα σημασία, γι' αυτό επικαλούμε τον Νταβούτογλου. Ναι. Λοιπόν, είχε ενοχληθεί πάρα πολύ και επικαλέστηκε και την Αλεξανδρούπολη, τελείως συμμελογικά μιλάω για αυτόν, και είπε οι Αμερικάνοι είναι στην Αλεξανδρούπολη και αποτελεί κίνδυνο για μας. Και μετά ακολούθησαν και άλλες ασκήσεις. Η Αλεξανδρούπολη, παρότι είναι απλώς ένα πέρασμα, δεν αποτελεί βάση. Αυτοί την αποκαλούν βάση και την θεωρούν ότι είναι ένας, ένα, όχι μόνο σημειολογικά και ουσιαστικά, μια περιοχή, μια αμερικανική βάση που απειλεί την Τουρκία και την επικαλούνται συνεχώς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Κάτι τελευταίο, στρατηγέ μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πριν πόσο έχει, δεν έχει περάσει, ένας μήνας είναι, πόσο είναι, από την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και την υπογραφή αυτής της περιβόητης διακήρυξης φιλίας, καλής γειτονίας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, βλέπουμε ότι η Τουρκία, αν και όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, είχε ακυρώσει πέρυσι τον Ιούνιο του 2023, εντούτοις φέτος ανακοίνωσε την πραγματοποίηση της διακλαδικής άσκησης Deniz Kürdü 2024 σε περιοχές Μαύρης Θαλάσσης, Αιγαίου, Μεσογείου, 7 με 16 Ιανουαρίου. Αυτή τη στιγμή δηλαδή κατά κάποιον τρόπο βρίσκεται σε εξέλιξη. Επί της ουσίας ορίζουν, όπως επισημαίνεται, το εύρος του τουρκικού δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδος. Εδώ όμως προκύπτουν πράγματα, δηλαδή ο ελληνικός εναέριος χώρος, το εύρος του, τα 10 ναυτικά μίλια. Τι θα έχουμε πάνω σε αυτό εδώ το θέμα και πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί από ελληνικής πλευράς. Την ίδια στιγμή να σας πω εδώ ότι έχουμε σε πρωτοσέλιδο, το βλέπω, της Κυριακάτικης Δημοκρατίας δοκιμές S-400 δίπλα σε Ρόζο, σε Ρόδο και Καστελόριζο. Ακραία πρόκληση, η Άγκυρα στοχοποίησε δεύτερη φορά και τμήμα της ελληνικής κυριαρχίας της Βραχονησίδας Ζουράφα στο Βόρειο Αιγαίο για επιχειρησιακές δοκιμές ρωσικών αντιεροπορικών πυράβλων. Καμία προθυμία της κυβέρνησης πάντως να αντιδράσει και να καταγγείλει την Τουρκία στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στο ΙΚΑΟ. Τι γίνεται δηλαδή τελικά? Αυτό με την άσκηση έχει ένα το εξής ενδιαφέρον. Η Deniz Kürdü, η παλιά, οι Τούρκοι είχαν δύο μεγάλες ασκήσεις, την Έφεσος που ήταν η διακλαδική και η Deniz Kürdü, η θαλασσόλογος, η οποία μιλάω τώρα εδώ και 30 χρόνια, η οποία είναι η ναυτική άσκηση. Πλέον και η Deniz Kürdü, η θαλασσόλογος, έχει γίνει αεροναυτική, διακλαδική θα έλεγα, γιατί αν δούμε ότι συμμετέχουν 114 πλοία, υποβρύχια, αεροσκάφη, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα, ειδικές δυνάμεις, αποβατικά, χερσαίες δυνάμεις κτλ. Είναι διακλαδική θα λέγαμε. Ναι.
Το ενδιαφέρον είναι το εξής, κύριε Κόλλια. Πέρυσι η Ντενίς Γκουρντού είχε προγραμματιστεί να γίνει σε δύο φάσεις, το πρώτο 15ήμερο, το πρώτο 15ήμερο Ιουνίου. Λοιπόν, εκεί το μετασεισμικό κλίμα, θερμό κλίμα Ελλάδας-Τουρκίας έβαλε στο τραπέζι το μορατόριο που είχε, αν θυμάστε, αποφυγή δηλώσεων, επισκέψεων αξιωματούχων στα ελληνικά νησιά και μεγάλων ασκήσεων. Και μάλιστα είχε ελεγχθεί από τουρκικής πλευράς, μιλούσαν για καλοκαίρι. Ναι. Είχαν πει ότι θα το επεκτείνουμε και μετά το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε το Αιγαίο να εγκαταστεί θάλασσα ειρήνης. Εδώ λοιπόν, ποιο είναι το ενδιαφέρον, ότι βλέπουμε τους Τούρκους να μην αντιδρούν από τις επισκέψεις, και εγώ μπορώ να πω ότι έπεσα έξω σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, ενώ πέρσι από επίσκεψη στην Ψέρμο, τέτοια εποχή του αρχηγού Γεθά, οι Τούρκοι είχαν γίνει Τούρκοι και φωνάζανε γιατί πάτε σε αυτά τα νησιά. Φέτος λοιπόν βλέπουμε μετά τη διακήρυξη των Αθηνών ένα θετικό σημείο. Μπράβο. Ότι πλέον δεν αντιδρούν καθόλου. Δηλαδή, πήγε ο κ. Δένδια στη Λίμνο, στο Ισίμι, στο αρχηγό Γεθά πήγε. Δεν μιλάει άνθρωπος απέναντι. Δεν μιλάει κανένας τίποτα και λες μπράβο, η διακήρυξη Αθηνών αποδίδει. Έρχονται οι Τούρκοι λοιπόν και ενώ μιλάμε για μορατόριο ασκήσεων, δεν θα κάνουμε μεγάλες, ένα μήνα μετά προγραμματίζουν μια άσκηση που θυμίζω εδώ και 30 χρόνια η Θαλασσόλικος πραγματοποιείται Ιούνιο. Και την κάνουν τώρα. Δηλαδή, ναι, δεν ήταν, εγώ δεν λέω ότι την κάνουν για να μας επιτεθούν, αλλά εδώ μιλάμε ότι πιθανότατα υπάρχει μια νέα συμφωνία στην οποία μπορεί να είπανε δεν υπάρχει πρόβλημα με τις επισκέψεις, κάντε και ασκήσεις. Ούτως ή άλλως κάποια πράγματα τα έχουμε βάλει στο τραπέζι να τα συζητήσουμε για να πάμε στο σκληρό πυρήνα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σημειολογικά από πλευρά ημερομηνίας έχει ενδιαφέρον. Και πρέπει να πω ότι η Ντενίς Γκουρντού, πολύ συχνά στο παρελθόν, η τελική της φάση γινόταν στη Μεσόγειο. Φέτος γίνεται στο Αξάζ, στο νότιο Αιγαίο, που είναι εκείνο το σημείο των μεγάλων αφισβητήσεων. Έχει ενδιαφέρον, αν το συνδυάσουμε με τα ΜΟΕ, ένα λεπτό κύριε Κολλή, να πω αυτό, ότι στα ΜΟΕ, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που η Ελληνική Επιτροπή πήγε στην Άγκυρα και συζητήσανε, ένα από αυτά ήταν το θέμα της αποφυγής παρενοχλήσεων στα τουρκικά αεροσκάφη, είτε με ραντάρ είτε με άλλο μαχητικό αεροσκάφο. Και αντίστοιχα. Και τι θα γίνουν, δηλαδή, θα μπαίνουν μέσα στο Αιγαίο, θα κάνουν ό,τι θέλουν και θα φεύγουν. Χθες είδα λοιπόν ότι και πιθανόν στο πρόγραμμα της άσκησης ένα ATR-72, αν θυμάμαι, τουρκικό, ένα C-130 υποκλοπών και άλλο ένα, νομίζω, ελικόπτερο Seahawk παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπορούμε να λέμε να αποφύγουμε τις προκλήσεις, τα ΜΟΕ μπορούν να προβλέπουν μερικά πράγματα. Όμως ο Ερντογάν έχει πει πριν αρθεί στην Ελλάδα σε εκείνη τη συνέντευξη στην Καθημερινή ότι όταν ρωτήθηκε τι άλλαξε στη σχέση με την προσέγγιση με την Ελλάδα, είπε εμείς, τίποτα για μας. Εσείς αλλάξατε, πρώτο. Και δεύτερο, ο Υπουργός Άμυνας έχει πει ότι εμείς δεν παρατούμαστε από τα εθνικά μας συμφέροντα δίκαια και ο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το γαλάζιο ουρανό μας. Άρα λοιπόν, σε αυτή την άσκηση, μπορεί να λέμε ότι κάνετε ασκήσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι Τούρκοι δεν θα παρετούνται από τις θέσεις τους, μας το λέει ξεκάθαρα. Άρα τα ΜΟΕ θα λειτουργούν εις βάρος μας, όπως φαίνεται, γιατί όταν θα λέμε δεν θα παρενοχλούμε τα τουρκικά αεροσκάφη που θα μπαίνουν στο δικό μας ένα αεροπόρο που αμφισβητούν το εύρος αυτή, εμείς τι θα κάνουμε, κύριε Κόλλια, ή θα πρέπει να τα παρενοχλήσουμε για να πούμε ότι αυτά είναι τα δικιά μας, ή θα πρέπει στο πνεύμα της διακήρυξης Αθηνών να μην τα παρενοχλούμε, να μην γίνονται dogfight εκεί εμπλοκές, αερομαχίες, μόνο και μόνο στο πνεύμα της, να μην το διαταράξουμε το πνεύμα και το γράμμα της διακήρυξης. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Για να δούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, στρατηγέ, που ήσασταν κοντά μας. Να είστε γερός. Καλή δύναμη να έχετε. Καλή χρονιά. Με υγεία.